Ηρώ, καλημέρα. Τι γίνεται στην Κέρκυρα? Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε να φτάσει στις 11 το κρουαζιερόπλοιο. Στις 11 λοιπόν, το πρωί. Και να δέσει στο νησί ακριβώς. Με μεγάλη ανησυχία θέλω να σας πω ότι πριν υπάρξει το δημοσίευμα της Mirror, αρκετοί ήταν οι συμπολίτες μας που εξέφραζαν το φόβο για το τι μελιγενέστε, από πού έρχεται, αν θα έχουμε θέμα με τον κορονοϊό. Την ώρα λοιπόν που έγινε γνωστό το δημοσίευμα, υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση από τις τοπικές αρχές, το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τουριστικούς πράκτορες, να δουν τι συμβαίνει. Αν όντως ισχύει, αν όντως είναι σε καραντίνα, ή αν οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν κάτι διαφορετικό. Πέρασαν τουλάχιστον 2-3 ώρες για να έχουμε καθησυχαστικές ενημερώσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία ότι δεν τίθεται θέμα αυτή την ώρα που μιλάμε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Ναι, άρα αλλά... αυτός ο άνθρωπος βγήκε πριν προλάβει να έρθει σε συναναστροφή με τους υπόλοιπους. Αυτός ο άνθρωπος, Ιορδάνη, σύμφωνα με τα όσα μπορέσαμε και εμείς να συλλέξουμε, εντοπίστηκε με κορονοϊό αφού και είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο στην Γένοβα της Ιταλίας στις 28 Φεβρουαρίου. 28 Φλεβάρι. Σήμερα έχουμε πόσο Μαρτίου, ρε παιδιά? 5 Μαρτίου. Έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα μπορούσε κάποιος να παρουσιάσει συμπτώματα. Και επίσης να σας αναφέρω ότι χθες και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας το μεσημέρι, πολύ πριν, ξαναλέω, δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση, είχε επικοινωνήσει και μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου με τον γιατρό και τον καπετάνιο του πλοίου, οι οποίοι ήταν σαφέστατοι και ξεκάθαροι ότι δεν υπάρχει ούτε καν ύποπτο κρούσμα ή κάποιος με συμπτώματα πάνω στο πλοίο. Όμως, η είδηση ότι τέθηκε σε καραντίνα, αντιλαμβάνεστε ότι η αναστάτωση στο νησί, τους φορείς, τους κατοίκους όλους. Μάλιστα. Ηρώ, για οτιδήποτε νεότερο θα σε παρακαλούσαμε να είσαι σε επαφή μαζί μας, γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα. Έχουμε πάρει και πολλά μηνύματα από Κέρκυρα. Καταλαβαίνουμε ότι ανησυχεί ο κόσμος, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Το πιο σημαντικό είναι ότι και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Υγείας που έστειλε κλιμάκιο έλεξαν το κρουαζιερόπλοιο και δώσαν το OK. Μάλιστα. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Ηρώ. Καλημέρα.